Καλημέρα σε όλους. Θέλω να καλωσορίσω σαν αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας όλους τους ανθρώπους, τους θεσμικούς που είναι σήμερα μαζί μας και ιδιαίτερα τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας, της Θεοπλοϊκής Ομοσπονδίας, να πω ότι είναι μια μεγάλη μέρα και για την περιφέρειά μας γενικότερα, αλλά και για την περιοχή μας. Και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσης, διότι καταλαβαίνετε το να φιλοξενεί η περιοχή μας τέτοια αθλητικά γεγονότα πανελλήνιας εμβέλειας είναι κάτι το οποίο έχει πολλαπλά ωφέλη για την περιοχή, αυτονόητα θα έλεγα, δηλαδή τουριστικά ωφέλη, οικονομικά ωφέλη, αλλά είναι και ένα αθλητικό γεγονός το οποίο θα το χαρούμε όλοι. Η αετοσανίδα είναι κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό στο πολύ κόσμο από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι από τα αθλήματα εκείνα τα οποία ανήκει στο μαζικό αθλητισμό, έχει όμως το θέαμα και έχει θα έλεγα και τη μετάδοση της εικόνας τέτοια που πραγματικά τώρα που μπαίνει στα Ολυμπιακά αθλήματα, αν έχω καταλάβει καλά, θα είναι κάτι που θα τραβήξει πολύ κόσμο και η περιοχή μας έχει αυτή την πρωτοπορία να φιλοξενεί το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα, όπου αν έχω καταλάβει καλά θα κριθούν και εκείνοι οι αθλητές οι οποίοι θα στελεχώσουν την Ολυμπιακή ομάδα. Τα λέω καλά, κύριε Πρόεδρε? Την εθνική ομάδα. Πολύ ωραία. Συνεπώς είναι μεγάλη τιμή για την περιοχή, είναι μεγάλο γεγονός, πρέπει όλοι να το χαρούμε και θέλω εδώ πέρα να αποδώσω τα εύσημα σε μερικούς ανθρώπους. Ξέρετε γιατί πίσω από αυτά τα γεγονότα τα αθλητικά, τα οποία είναι η προστιθέμενη αξία για την περιοχή μας, υπάρχουν άνθρωποι από πίσω οι οποίοι αγωνίζονται κυριολεκτικά για να προβάλλουν και την περιοχή αλλά και να πείσουν κάποιους δύσπιστους και για το άθλημα το οποίο υπηρετούν. Φυσικά μιλάω για τον κύριο Μπέλεχα, μιλάω για τον πρόεδρο, τον συμμαθητή μου και φίλο μου τον Κώστα τον Καλογερόπουλο της Στιοπλοϊκής, του Στιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών. Και φυσικά για όλους εκείνους οι οποίοι επιμένουν να προσθέτουν στην περιοχή μας παρόλες τις δυσκολίες, τις γραφειοκρατικές, τις περίεργες δυσκολίες που συναντούν και που τις συναντάμε όλοι σε αυτό στην ελληνική πολιτεία. Εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο παρά να καλωσορίσω. Από πλευράς μας θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να εξυπηρετήσουμε όλους εκείνους τους αθλητές που θα μετάσχουν και όλο τον κόσμο που θα έρθει στην Περιφερειακή Ενότητα της Αχαΐας. Να πω ότι δεν είναι μόνο το άθλημα από ό,τι έχω καταλάβει, θα υπάρχουν και διάφορα άλλα γεγονότα, θα υπάρχουν και μουσικές βραδιές, άρα μιλάμε για ένα πάρτι μεγάλο το οποίο θα λάβει χώρα στο Δρέπανο και θα είμαστε όλοι παρόντες, καλό όλο τον κόσμο, όλους τους πολίτες να μετάσχουν, να ενισχύσουν, να βοηθήσουν ώστε να μπορέσουμε να επαναλάβουμε τέτοιες αθλητικές δραστηριότητες που είναι το ζητούμενο. Τέτοιες δράσεις τις έχουμε ανάγκη στην περιφέρειά μας και τις έχουμε ανάγκη γιατί πρέπει και να προβληθεί η πόλη μας αλλά και να τονωθεί και οικονομικά η περιοχή μας. Ευχαριστώ πολύ τον αντιπεριφερειάρχη και συνάδελφο τον Δημήτρη τον Νικολακόπουλο, ο οποίος πραγματικά δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Από τη στιγμή που έχει αναλάβει το τομέα του αθλητισμού έχει πιστωθεί αρκετά γεγονότα και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί του, που είμαστε συνάδελφοι και φίλοι και παλεύουμε μαζί για τον ίδιο στόχο, να μπορέσουμε δηλαδή να αναβαθμίσουμε αθλητικά την περιοχή μας και να την πάμε ένα κλικ παραπάνω καλυτερεύοντας τη ζωή των 700.000 ψυχών της περιφερειάς μας. Με χαρά υποδεχόμαστε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, στη Δυτική Ελλάδα, ένα ακόμα σπουδαίο αθλητικό γεγονός. Μιλάμε για το πανελλήνιο πρωτάθλημα kitesurf, το οποίο θα λάβει, μέρος στο Δρέπανο της Αχαΐας, ένα παγκοσμίου φήμης για τους αθλητές της ιστιοσανίδας και γενικότερα για τους αθλητές των θαλάσσιων σπορ, αναγνωρίσιμο από όλο τον κόσμο, το οποίο παίρνει τη σκητάλη από άλλα σπουδαία αθλητικά γεγονότα τα οποία έχουν λάβει μέρος στην περιφέρειά μας. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι πρόσφατα έγινε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, ένας αγώνας παγκόσμιου πρωταθλήματος θαλάσσιου σκι στη λίμνη του Καϊάφα, όπως και επίσης ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα θαλάσσιου σκι στην Ετωλοακαρνανία. Και αποτελεί και τον καλύτερο προπομπό για κάτι που έρχεται τον Οκτώβριο, το οποίο ίσως αποτελεί τη μεγαλύτερη για μας πρόκληση, το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χρονιάς αυτής, το οποίο είναι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kitesurf, το οποίο θα λάβει μέρος στην ΑΦΠΑΚΤΟ στις αρχές του Οκτώβρη.
Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν υποδεχόμαστε τέτοια γεγονότα στην Δυτική Ελλάδα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή λίγους μήνες μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας και ο αθλητισμός βρίσκεται σε μια κατάσταση επανεκκίνησης. Εμείς ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προσπαθούμε να βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή ανάληψη των καθηκόντων μας δίπλα στα αθλητικά σωματεία, δίπλα στους εραστέχνες αθλητές και σε όλους όσους αγαπούν τον αθλητισμό. Στηρίζουμε με κάθε τρόπο τον αθλητισμό, το αποδεικνύουμε εμπράκτως, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Είναι τιμή για την περιοχή μας να λαμβάνουν χώρα τέτοια μεγάλα και σπουδαία αθλητικά γεγονότα. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο και εμείς αλλά και όλοι όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό μπορούμε να προβάλλουμε το αθλητικό υπόβαθρο και το πολιτιστικό υπόβαθρο της περιοχής μας. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι βρισκόμαστε στην Ολυμπιακή Γη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Βρισκόμαστε λοιπόν στον τόπο που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα Ολυμπιακά Ιδεώδη. Οπότε κάθε προσπάθεια που γίνεται για ανάδειξη του πολιτιστικού και του αθλητικού μας υπόβαθρου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και εμείς θα συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε. Δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε καλή επιτυχία λοιπόν στους διοργανωτές και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σε οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία η οποία αναδεικνύει την αθλητική κοινότητα και την αθλητική προσπάθεια στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Χαιρετίζω όλη αυτή την προσπάθεια και την αναγνώριση και τη βοήθεια που δίνει στον αυταθλητισμό. Πραγματικά είστε πάρα πολύ κοντά και χαιρόμαστε πάρα πολύ, όχι μόνο για την Ιστοπλία, για όλο τον αυταθλητισμό και για τις προσπάθειες που κάνει η Περιφέρεια και τη χαιρετίζουμε και σας συγχαίρουμε σαν Ιστοπλοϊκή Ομοσπονδία, που σήμερα την εκπροσωπώ και την Πρόεδρο έχετε τους χαιρετισμούς και του Δέλτα Σίγμα. Είμαστε εδώ σήμερα γιατί η Ιστοπλοϊκή Ομοσπονδία αποφάσισε να αναθέσει το πρώτο επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα kites στην Ελλάδα, στην Αχαΐα και στο Δρέπανο. Να το αναθέσει στον Ιστοπλοϊκό Όμιλο Πατρών, έναν όμιλο έμπειρο και πολύ σημαντικό για την περιοχή αλλά για όλη την Ελλάδα, με μεγάλη εμπειρία στη διοργάνωση ιστοπλοϊκών διοργανώσεων και ειδικά του kite που είναι ένα άθλημα που έχει ειδικές συνθήκες και θέλει μεγάλη τεχνογνωσία και ασφάλεια. Το kite για την Ιστοπλοϊκή Ομοσπονδία και την ελληνική ιστοπλοεία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αποτελεί Ολυμπιακό άθλημα εδώ και 2 χρόνια. Η πρώτη επίσημη του αγώνες θα είναι στο Παρίσι. Και από αυτούς τους αγώνες που γίνονται στην περιοχή της Αχαΐας και στο Δρέπανο θα βγει η πρώτη εθνική ομάδα. Άρα καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτός ο αγώνας και πόσο αυτός ο αγώνας θα φέρει νέους αθλητές και νέα παιδιά και θα γνωρίσουν το άθλημα του kite και της ιστοπλοείας. Σε συνδυασμό με όλες τις διοργανώσεις που κάνετε και είναι μπράβο σας και αυτό θα φέρει πάρα πολύ κόσμο και θα φέρει και ψυχαγωγία, γιατί η ιστοπλοεία είναι και ψυχαγωγία και ιστοπλοϊκό άθλημα και πρωταθλητισμός, είναι όλα μαζί και αυτό είναι και η χαρά του ναυταθλητισμού. Σαν Ιστοπλοϊκή Ομοσπονδία από αύριο είναι όλοι σύσσωμοι εδώ πέρα, στην περιοχή του Δρεπάνου και στην Πάτρα. Θα υποστηρίξουμε με live streaming όλον τον αγώνα, μια τεχνολογία που έχει αναπτύξει η Ιστοπλοϊκή Ομοσπονδία 100% αυτόνομα και θα έχουμε και όλη την υποστήριξη ό,τι μπορούμε να στηρίξουμε τον όμιλο και ό,τι χρειαστεί από περαιτέρω σκάφη, φουσκωτά κτλ. Τέλος, θα ήθελα με όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε σαν περιφέρεια να σας πω ότι ερχόμαστε εδώ για τις επόμενες 10 μέρες. Γιατί μόλις τελειώσει ο αγώνας και το πανελλήνιο πρωτάθλημα του Δρεπάνου μεταφερόμαστε στο Αίγιο, όπου έχουμε το μεγαλύτερο πανελλήνιο πρωτάθλημα ΙΛΚΑ, σκάφους ΙΛΚΑ, είναι έως 17 ετών, είναι το μεγαλύτερο σε πλήθος αθλητών και μεταφερόμαστε όλοι να πάμε εκεί πέρα να στηρίξουμε πάλι την περιοχή και την περιφέρεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόεδρε, εδώ έχουμε και τώρα μεταφέρω τον λόγο στον κύριο Γεωργόπουλο, όπου είναι μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας και είναι υπεύθυνος του kite στην Ελλάδα, γιατί θα σας αναπτύξει πώς έχει αναπτυχθεί το Δρέπανο και πώς αναπτύσσουμε το kite. Και στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος της ΕΑΘ, ο πρόεδρος του Ομίλου, επίσης για όλη την διοργάνωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και είμαστε σίγουροι ότι θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα και πετυχημένο. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Εκτός από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ιστοπλοϊκής Ομοσπονδίας, είμαι ο έφορος, ο υπεύθυνος για την Νότια Ελλάδα. Είμαι και έφορος στον Ιστοπλοϊκό Όμιλο της Πάτρας. Άρα μιλάω και σαν πατρινός.
Όταν έγινε το ΚΑΙΤ Ολυμπιακό Άθλημα και εντάχθηκε στην Παγκόσμια Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, η Ομοσπονδία άμεσα δημιούργησε μια επιτροπή και την ανέθεσε στον αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και υπεύθυνο αθλητισμού, αλλά και συνάμα αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τον Στέφανο Χανδακά, και σε μένα, να κάνουμε ό,τι πρέπει, όλες τις ενέργειες, ώστε να υπάρχει μια ανάπτυξη του ΚΑΙΤ ως άθλημα ιστιοπλοϊκό. Γιατί το ΚΑΙΤ μέχρι στιγμής ήταν ένα άθλημα που ήταν ένα χόμπι. Η επιτροπή αυτή εμπλουτίστηκε με ανθρώπους από διάφορους ομίλους της Ελλάδας, οι οποίοι είχαν ήδη δραστηριότητα το ΚΑΙΤ. Επιλέχθηκαν τα 5 καλύτερα σημεία στην Ελλάδα, διάσπαρτα στον ελλαδικό χώρο, με νούμερο ένα σημείο, νούμερο ένα σποτ, το Δρέπανο. Άρα λοιπόν δεν μπορούσε να πάει κάπου αλλού το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα εκτός από το Δρέπανο. Γιατί το Δρέπανο για μένα είναι ο ιδανικός τόπος στην Ελλάδα για να κάνει σκάιτ. Οι άλλες περιοχές ήταν η Ράχη στην κεντρική Ελλάδα, η Πάρος, η Αλεξανδρούπολη και η Αρτέμιδα στην Αθήνα. Η Επιτροπή αυτή πήρε κάποιες αποφάσεις, δόθηκαν κάποιες οδηγίες που όλες θα τηρηθούν στο Πανελλήνιο που θα λάβει μέρος από αύριο. Ακόμα και τα παράλληλα event είναι μέρος αυτών των αποφάσεων. Στην πραγματικότητα όμως δεν μιλάμε για ένα Πανελλήνιο πρωτάθλημα, μιλάμε για τρία Πανελλήνια πρωταθλήματα τα οποία θα γίνουν ταυτόχρονα. Πανελλήνιο πρωτάθλημα Formula Kite, Πανελλήνιο πρωτάθλημα Kite Foil, Πανελλήνιο πρωτάθλημα Twin Deep. Μη σας αναλύσω γιατί γίνονται ταυτόχρονα και τα τρία, γιατί θα πάρει πάρα πολύ χρόνο και θα σας κουράσω και είναι τεχνικές λεπτομέρειες. Θέλω να πω ότι θα έχουμε και διεθνείς συμμετοχές στη Formula Kite, που είναι η Ολυμπιακή κλάση. Θα έχουμε αθλητές από την Βουλγαρία, από τη Γαλλία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και προς έκπληξή μου και από την Ταντίκουα στην Καραϊβική. Έρχονται την Πέμπτη το πρωί. Υπάρχουν και αθλητές από τη Βραζιλία και την Αυστραλία, ενώ περιμένουμε να δούμε αν θα έρθουν οι Κινέζοι και οι Τούρκοι. Έχουν δηλώσει συμμετοχή, αλλά δεν την έχουν οριστικοποιήσει. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε, για την τιμή. Κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία εδώ στο κτίριό σας, στην Περιφέρεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που έχετε έρθει εδώ σήμερα να μας ακούσετε. Για μας προσωπικά, για το Cape Drepano, σήμερα η Πάτρα γράφει ιστορία. Η Πάτρα γράφει ιστορία διότι μετά από τόσα πολλά χρόνια και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, μια προσπάθεια που το Cape Drepano, μια ομάδα ανθρώπων μάλλον του Cape Drepano, την προσπαθούν εδώ και 9 χρόνια με τα συνεχόμενα φεστιβάλ που κάνουν για την προώθηση του μέρους και του σπορ και του αθλήματος, που μέχρι πρότινος πριν 2 χρόνια ήταν ένα απλό θαλάσσιο μέσο αναψυχής. Δίνατε δυνατότητα αυτή τη στιγμή και βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση με την πρόταση και που είχαμε από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών να συνδιοργανώσουμε μαζί το πρώτο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Kitesurf. Το πρώτο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Kitesurf είναι πραγματικά για μας σταθμός και πρέπει να είναι σταθμός και για όλη την πατρινή κοινωνία και να στηρίζεται, διότι αυτό είναι κάτι που θα το θέλαμε να το έχουμε εδώ πέρα κάθε χρόνο, εφόσον το μέρος, όπως έχουν προαναγγείλει, είναι πάρα πολύ καλό. Θα το θέλαμε γενικά να γίνεται κάθε χρόνο εδώ. Το Cape Drepano, αυτή η μικρή ομάδα ανθρώπων η οποία όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσε να συντονίσει ένα άθλημα, ένα θαλάσσιο μέσο αναψυχής, ένα χόμπι, μια ομάδα ανθρώπων σε συνδυασμό μαζί με την τοπική κοινωνία, γιατί η τοπική κοινωνία βοήθησε πάρα πολύ και έμπρακτα σε όλα αυτά τα χρόνια. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το πολεμικό ναυτικό, το οποίο, όπως γνωρίζετε όλοι, το σημείο στο Cape Drepano είναι ο Φάρος Drepano, το οποίο ανήκει στο πολεμικό ναυτικό. Το πολεμικό ναυτικό είναι αυτό που μας αγκάλιασε πρώτος από όλους, διότι είμαστε στο μέρος τους. Από εκεί και πέρα, όλη η τοπική κοινωνία σύσσωμη και κυρίως η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος μας έχει αγκαλιάσει όλα αυτά τα χρόνια και με το Δήμο Πατρέων. Έχουν
γίνει πάρα πολλά πράγματα. Ο Όμιλος δεν σταμάτησε ποτέ. Ο Όμιλος είχε δράσεις. Ο Όμιλος είχε και συνεργασία με την πρώτη βάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε όλη την Δυτική Ελλάδα για την ενημέρωση του αθλήματος. Ο Όμιλος έχει κάνει φιλανθρωπικές δράσεις. Ο Όμιλος είναι δίπλα στον τόπο, κάνοντας αυτό το μέρος πολύ γνωστό. Όπως γνωρίζετε όλοι, το ακροτήρι Δεπάνου, για να μπορεί να είναι εύκολο παγκοσμίως γνωστό, το ονομάσαμε Cape Δρέπανο. Η περιοχή κάθε χρόνο δέχεται και δέχεται πολλαπλούς επισκέπτες από το εξωτερικό, έτσι ενισχύοντας την τοπική οικονομία του τόπου. Ξέρετε, αν πάτε από το Ρίον και πέρα και ρωτήστε, θα καταλάβετε τι σημαίνει kitesurf για την τοπική οικονομία εκεί. Τώρα με την προσπάθεια αυτή, που εννοείται ότι είναι ένας σταθμός και θα δημιουργηθεί η Εθνική Ελλάδος, που είναι και το αμέσως επόμενο πιο σημαντικό πράγμα, διότι πάρα πολλοί νέος κόσμος θα το δει και θα έρθει να τρέξει, να πάει στους ομίλους για να γραφεί, για να μάθει kite, γιατί όπως είπαμε είναι και αγωνιστικό. Όλο αυτό θα έρθει και θα δέσει και θα ενδυναμώσει τα πάντα. Η πόλη μας είναι κατάλληλη μάλλον για κάθε φύση ναυταλικτισμού. Όλος ο Παντρακός είναι ένας παράδεισος. Το ξέρουμε, ο Ιώπ το ξέρει καλύτερα από όλους, είναι αυτός ο οποίος, ο Συμπλοϊκός Όμιλος Πατρών, όλα αυτά τα χρόνια το φωνάζει, προσπαθεί να κάνει πράγματα, είναι μες στα γεγονότα και όπως απέδειξε έμπραχτα και για μία ακόμα φορά, ότι πρωτοπόρησε, πήρε την ευθύνη και συνεργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε αυτό το πρωτάθλημα. Αξίζει να σημειωθεί επίσης, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, ότι το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα kitesurf Formula Kite Twin Tip είναι by Coffee Island. Η Coffee Island είναι μια πατρινή εταιρεία, όπως γνωρίζετε, εκτός από εθνική, είναι πατρινή εταιρεία που μας στηρίζει σε κάθε δράση, όπως και άλλες πατρινές εταιρείες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι όλο τον κόσμο, ευχαριστούμε όλους τους φορείς και σας καλούμε όλους να απολαύσετε, εκτός από τους αγώνες που έχουμε να παρακολουθήσουμε και να θαυμάσουμε τα παιδιά μας, γιατί θα εκπλαγείτε, θα δείτε και πολλά νέα παιδιά. Η περιφέρεια μας είναι τη δυνατότητα να έχουμε και μουσικά ακούσματα, να περάσουμε ωραία, να διασκεδάσει ο κόσμος και σας περιμένουμε όλους αυτό το κάλεσμα, να τα αγκαλιάσετε και να έχουμε ένα υπέροχο τετραήμερο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Χαίρομαι που θα κλείσω αυτή την, έτσι, την ενημέρωσή σας. Χαίρομαι για πολλά πράγματα συγκεκριμένα. Χαίρομαι κυρίως για τη συνεργασία που έχουμε, διότι αυτό που πολλές φορές μένει από τις διοργανώσεις και το οποίο δεν καταγράφεται πάντα, αλλά σίγουρα είναι μια πολύ ευχάριστη διαδικασία, είναι οι συνεργασίες. Διότι είμαστε σε ένα χώρο στο οποίο έχουμε τις προϋποθέσεις, έχουμε τα μέρη, τα κατάλληλα, δεν έχουμε όμως έτοιμες εγκαταστάσεις για κάθε κατηγορία αθλήματος και ειδικά θαλάσσιο αθλήματος. Αυτό δεν το λέω πάντα αρνητικά, είναι και θετικό, διότι μας δίνει τη δυνατότητα μέσω από αυτούς τους αγώνες να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα. Αυτό που πρέπει να σας πω όμως είναι ότι για να ετοιμάσει ένα πανελλήνιο σε ένα χώρο στο οποίο δεν ήταν διαμορφωμένος, έπρεπε να γίνει διαμόρφωση και διαμόρφωση την πήραν στην πλάτη τους ορισμένοι άνθρωποι και δεν είναι τυχαίο ότι δεν είναι φραστικό το να πω ένα ευχαριστώ στο πολεμικό ναυτικό, στην περιφέρεια, στο Δήμο Πατρέων και στο Cape Δρέπανο και τελευταίως θα αφήσω και σε εμάς, διότι οι προϋποθέσεις για να γίνει ένα πανελλήνιο είναι μια πάρα πολύ σοβαρή διαδικασία, θέλει χώρους, εγκαταστάσεις και αυτούς πρέπει να τους φτιάξουμε. Φτιάχνοντάς τους όμως αυτούς, τι μένει? Μένει ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα σε μια πόλη στην οποία πολλές φορές η κρίση μας ρίχνει σαν ανθρώπους και σαν... αλλά οι συνεργασίες είναι αυτές που μας ανεβάζουν και δείχνουμε ότι μπορούμε να παράξουμε πολλά πράγματα. Τα πράγματα είναι εξαιρετικά απλά. Ο στόχος και ίσως αυτό
Εγώ προσωπικά πάντα το έλεγα και σαν πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών αλλά και σαν πολίτης αυτής της Πάτρας. Η Πάτρα είναι μια πόλη η οποία πρέπει να έχει ένα στόχο στις ειδικές μορφές τουρισμού και να γίνει ένας ειδικός αθλητικός προορισμός. Άρα λοιπόν αυτά τα γεγονότα έρχονται και συνδέονται. Εμείς σαν Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών το έχουμε αποδείξει με διάφορα γεγονότα τα οποία έχουμε φέρει και στο παρελθόν και θα φέρουμε. Και με την ευκαιρία να πω, σας ετοιμάζουμε και μία έκπληξη, την οποία δεν σας την ανακοινώσουμε τώρα, αλλά αφορά το πρώτο τετράμινο του 2023. Είναι πανευρωπαϊκή έκπληξη. Όπως επίσης και ορισμένα άλλα event τα οποία ετοιμάζουμε, τα οποία πάλι θα δείξουν αυτό τον ειδικό χαρακτήρα που μπορεί, τον ειδικό ρόλο που μπορεί να παίξει αυτή η πόλη. Γιατί μπορεί να τον παίξει. Κλείνοντας, θα πω ότι πραγματικά αυτός ο αγώνας, Φόρμουλα Kite, Kite Foil και Tweet Tip, αυτά να τα απομνημονεύσετε γιατί και εγώ δεν τα ήξερα, αλλά είναι πράγματα τα οποία στο μέλλον θα μας απασχολήσουν, διότι το Kite είναι μια κατηγορία ιστιοπλοείας η οποία πραγματικά μπορεί, έχει μεγάλη διεισδυτικότητα στους νέους, είναι πολύ θεαματικό άθλημα και θα συνεισφέρει σε αυτόν τον αθλητικό τουρισμό. By Coffee Island, και σε συνεργασία με τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών και να ευχαριστήσω εδώ με την ευκαιρία το μεγάλο μας χορηγό Super Cargo που χωρίς αυτόν δύσκολα θα καταφέρναμε σε δύσκολες περιόδους τέτοια πράγματα. Θέλω να κλείσω και είμαστε ανοιχτοί στις ερωτήσεις σας, να σας διευκρινίσουμε ό,τι άλλο θέλετε.